Θα ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα με σύντομα λόγια που θα σε βοηθήσει και σένα να καταλάβεις τι σου έδειξε ο Κύριος και όλους μας να καταλάβουμε τι πιστεύω ότι είναι το μήνυμα του Κυρίου που θα πρέπει να το πάρουμε όλοι υπόψη μας για τον εαυτό μας. Πριν από χρόνια ήμουνα σε μια Αμερικάνικη εκκλησία. Υπήρχε ένας ποιμένας ο οποίος ήταν καθηγητής του βιβλικού σχολείου που έκανε αυτή η εκκλησία και ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήτανε και καλός γενικά. Γενικά ήταν καλός. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος που το Άγιο Πνεύμα με πήγε σε εκείνη την εκκλησία. Σε εκείνη την εκκλησία έμεινα πάνω από τρία χρόνια. Έκανα και το βιβλικό σχολείο εκείνης της εκκλησίας και γενικά ωφελήθηκα και ευλογήθηκα από κύριο με πήγε εκεί. Όμως, όμως, όταν ήρθε η ώρα εγώ να προχωρήσω στη ζωή μου μπροστά, γιατί το Άγιο Πνεύμα βασικά με προχωρούσε, έγιναν κάποια πράγματα, τα οποία βεβαίω ο διάβολος τα είχε σκηνοθετήσει και αυτός ο άνθρωπος και η γυναίκα του πέσανε θύμα της πλεκτάνης που είχε κάνει ο διάβολος με αποτέλεσμα να μην σταθούν πάνω σε αυτά που ξέρανε, ξέρανε ποιο ήταν ο Γιώργος, πιστέψανε αυτά που ακούγανε από άλλους, με αποτέλεσμα στράφηκαν εναντίον μου και υιοθέτησαν μια στάση και μια συμπεριφορά που ήταν επικός απαράδεκτη. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν εγώ προσευχόμουν και το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι «Κύριε, τι θα γίνει με όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται εναντίον μου» και ο Κύριος μου είπε ότι δεν θα έχουν καρπό γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια. Με λίγα λόγια τώρα σας λέω. Το θέμα είναι ότι αυτό το πιμένα μου τον έδειξε ο Κύριος σαν ένα αγοράκι περίπου 6 ετών που έκανε τα χέρια του έτσι και έλεγε «Είμαι δυνατός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι μεγάλος». Και κατάλαβα ότι η πνευματική ηλικία αυτού του ανθρώπου ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν είχε προχωρήσει παραπέρα. Τρία χρόνια νωρίτερα που είχα πάει σε εκείνη την εκκλησία δεν θα μπορούσα να το δεχτώ. Είχα πια φύγει από εκείνη την εκκλησία, είχα προχωρήσει, μάλιστα είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω το έργο της διακονίας εγώ και τότε μου έδειξε αυτή την εικόνα ο Κύριος. Ακούστε κάτι, όσα χρόνια και να είμαστε στο Χριστό, εάν καταλάβουμε το κλείσιμο του κεφαλαίου 5 της προσεβραίους επιστολής, που λέει ότι ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη ακόμα από γάλα. Ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη ακόμα από γάλα. Και μάλιστα εκεί πέρα λέει, θα ήθελα να σας πω τα περισσότερα, θα ήθελα να σας πω τα πιο βαθιά αλλά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Ακούστε κάτι, δεν μεγαλώνουμε επειδή απλά είμαστε στον Κύριο. Μεγαλώνουμε εάν μεταμορφώνεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού. Χωρίς μελέτη της Αγίας Γραφής, και δεν μιλάω διανοητική μελέτη, χωρίς μελέτη που να γνωρίζω το Λόγο και να μεταβολίζεται μέσα μου ο Λόγος και να μεταμορφώνομαι, εάν δεν αυξάνεται ο Χριστός μέσα μου, δεν αυξάνομαι πνευματικά, είναι τόσο απλό. Ο Παύλος είπε για τους μαθητές του ότι παιδάκια είμαι σε οδύνες για σαν να γεννήσω, πονάω μέχρι να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Το να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός δεν γίνεται αυτόματα επειδή πιστέψαμε. Είναι αποτέλεσμα διαδικασίας πνευματικής ανάπτυξης. Και όταν αυτή η πνευματική ανάπτυξη δεν γίνεται, τότε ενώ θα έπρεπε να έχουμε αυξηθεί, έχουμε μείνει και ξέρεις κάτι... Και μόνο το γεγονός ότι μοιράστηκε μαζί μας αυτό που σου έδειξε ο Κύριος, καταρχήν δείχνει ταπεινή καρδιά και σε ευχαριστούμε που ταπείνωσε την καρδιά σου και το μοιράστηκε μαζί μας. Κατά δεύτερον είναι σπάνιο πράγμα ένας πιστός να ακούσει από τον Κύριο την αλήθεια για τον εαυτό του και να την καταλάβει. Πολύ σπάνιο. Έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου, ειδικά όταν ήμουν νεότερος. Ήμουν νεότερος αλλά μελετούσα τη γραφή αλλά επειδή ήμουν νεότερο και είχα λίγα χρόνια στο Χριστό, κάποιοι που ήταν σε 30-40 χρόνια, ποιο νομίζει ότι σε ξέρει πόσα χρόνια είμαι στο Χριστό εγώ. Και κάποτε μου έδωσε ο Θεό τη Σοφία και είπα σε κάποιον που το έπαιζε κάτι. Του λέω χαίρομαι που είσαι τόσα χρόνια στο Χριστό, αλλά πες μου κάτι, πόσες ώρες πτήσει έχεις. Γιατί μου λες έχεις 40 χρόνια πτυχίο πιλότου. Αλλά πες μου κάτι, πόσες ώρες πτήσει έχεις. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχει ούτε 100 ώρε πτήσει και εγώ έχω μαζέψει 10.000 ώρε πτήσει. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι στο Χριστό. Σημασία έχει πόσα χρόνια πετά στον αέρα με τον κύριο, στην παρουσία του κυρίου. Θα ήθελα να προσευχηθεί για όλου μα, αφενό να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια για τον εαυτό μα, αφετέρου να πάρουμε απόφαση συνειδητά. Να μην λέμε απλά έχω πτυχίο πιλότου, αλλά να πετάμε, να είμαστε στον ουρανό, εκεί στην παρουσία του Κυρίου, με προσευχή, με μελέτη του Λόγου, για να μπορέσουμε να αυξηθούμε πνευματικά. Και επειδή είπε ότι έχει βάρο για την Εκκλησία, συμφωνώ μαζί σου. Οι περισσότεροι χριστιανοί είναι πνευματικά νήπια, άσχετα με το πόσα χρόνια πάνε στην Εκκλησία. Σε παρακαλώ προσευχή σου για πνευματική ανάπτυξη όλων μας.